Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά για τον Ολυμπιακό. Πόσα χρόνια? Είναι αυτή τη στιγμή 94 χρόνια Ολυμπιακός. Πόσα εκατομμύρια φιλάθλος έχει? 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα υπολογίζονται. Το μεγαλύτερο κόμμα δηλαδή. Ναι, ναι. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο λιγότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δύο είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες σήμερα στην Ελλάδα. Και ο θρύλος από πού βγήκε, από τη... Κοίταξε, ο θρύλος βγήκε γιατί? Διότι είχε τους παλιούς εκείνους καλούς παίκτες, τους πέντε αδερφούς Αδριανόπουλου. Έτσι. Και από εκεί έγινε θρύλος. Να ολοκληρώσω εκείνο που σου έλεγα πριν, Γιώργο μου, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη που έγινε τώρα και είναι αυτός που έχει γίνει, σεβαστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και έξω από εδώ, και ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξακολουθεί να πηγαίνει. Θυμάμαι, πιτσιρικάς, Ολυμπιακός θερματοφύλακας Τζανετουλάκος, Ξαρχάκος. Ξαρχάκος. Ζαντέρογλου. Μποτίνος. Σιδέρης. Ο Γιώργος. Σιδέρης στο κέντρο. Ο Νίκος ο Σιδέρης. Ο ανιψιός του. Μετά έζησα με Κρητικόπουλο. Με... Τον αείμνηστο μου Μιχάλη, ναι. Κρητικόπουλο. Ναι. Μετά Τζόρτζεβιτς, ξέρεις, ανέβαινε η ομάδα. Ο Γιανακόπουλος κτλ. Και όλα αυτά. Τι θέλω να πω. Ότι ο Ολυμπιακός είναι μια συνείδηση στην ψυχή του Έλληνα. Είναι συνδεδεμένος με τον αγώνα του κόσμου. Θα δεις καθηγητή πανεπιστημίου, θα δεις και εργάτη να είναι Ολυμπιακή. Θα δεις από πρωθυπουργό, τώρα είναι Παναθηναϊκός ο Τσίπρας βέβαια. Έτσι, μέχρι δεν ξέρω ποιον. Τι θέλω να πω. Δικαιολογημένα θεωρείται θρύλος. Και βεβαίως επειδή όλος ο Ολυμπιακός κόσμος σε βλέπει, αλλά και όχι μόνο, να θυμίσω αυτό που λες πάντοτε. Ότι η Ελλάδα χρειάζεται καλές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ακριβώς. Σήμερα. Το εισαγωγικό σημείωμα είναι αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Θα βάλουμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού σε λίγο. Πάντα θέλω να έχουμε δυνατές ομάδες. Να προχωράνε στην Ευρώπη. 5-6 δυνατές ομάδες, οι οποίες να τιμούν τα ελληνικά χρώματα. Όταν παίζει στο εξωτερικό, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ατρόμητος, Πανιόνιος, οποιοδήποτε, είμαστε Έλληνες. Χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό και ό,τι το καλύτερο. Και σε όλες τις ομάδες χρόνια πολλά να τα χιλιάσουν. Γιατί? Διότι όταν έχεις, όπως είπες, καλό ποδόσφαιρο και όταν παίζουν και Έλληνες παίχτες, περισσότεροι, θα έχουμε και καλή εθνική ομάδα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να σου δώσει και τα αναδρομικά ο Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, εδώ είναι, εδώ είναι και υπόθεση. Και να πεις όλους μου τους χαιρετισμούς στον κύριο Θεοδωρίδη. Και στο Σάβα, και στο Σάβα και στον Βαγγέλη και σε όλους. Σε όλους. Το κύριο που έχει σημασία είναι το εξής. Σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σαββατοκυριακό, ο πρωταθλητής Γιώργος Αυτιάς είναι κοντά σας. Για τα πώς και τα γιατί, τα δικά σας. Μάλιστα, αναλύουν τα πάντα. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά, πολλά σας είπαμε. Καλημέρα σας. Σας περιμένουμε όλους.